Σήμερα λέω να ασχοληθούμε με έναν αφανή ήρωα που λειτουργεί σιωπηλά στο background κάθε φορά που παίρνεις κάποιο φάρμακο ή όποτε αποφασίζεις να πιεις λίγο παραπάνω. Ο λόγος φυσικά για το σηκώτη μας ή στην πιο κυριλαία ονομασία του, το ύπαρ. Με μάζα λοιπόν που κυμαίνεται στο 1,5 κιλό, το σηκώτη έχει την πρώτη θέση για το πιο βαρύ εσωτερικό όργανο και το μεγαλύτερο αδένα του σώματος. Καλύπτεται σχεδόν πλήρως από το περιτόνεο, πιάνει ολόκληρο το δεξιό υποχόνδριο και το επιγάστριο, ενώ πιάνει και τμήμα του αριστερού υποχονδρίου. Και είναι όργανο με παρέχημα, δηλαδή είναι συμπαγές, έχει κρέας μέσα, δεν είναι κούφιο όπως π.χ. το στομάχι ή το έντερο. Πες μου στα σχόλια ποια άλλα συμπαγή όργανα ξέρεις. Τώρα, το σηκώτη έχει κάποια όρια προφανώς. Αν μετρήσουμε το πάχος του από πίσω προς τα εμπρός, στο ύψος του δεξιού νεφρού, αυτό φτάνει τα 10 με 12,5 εκατοστά. Για τα υπόλοιπα όρια τώρα θα χρειαστούμε ως σημείο αναφοράς και τα οστά του θώρακα. Αλλά επειδή βλέπω ότι εμποδίζουν λίγο την ορατότητα, ας τα κάνουμε λίγο πιο διάφανα, δεν πειράζει. Στην πάνω μεριά λοιπόν, αν ενώσουμε στα δεξιά τη μεσοκλειδική γραμμή με το 5ο πλευρό, θα πάρουμε ένα σημείο. Αντίστοιχα, αν κάνουμε το ίδιο και στα αριστερά, θα πάρουμε άλλο ένα σημείο. Ενώνοντας τα δύο σημεία, έχουμε και το ανώτατο όριό του, το οποίο φτάνει στα 20 με 23 εκατοστά. Στα δεξιά, αν ακολουθήσουμε τη μέση μας χαλιαία γραμμή και ενώσουμε πάλι το 5ο πλευρό, αυτή τη φορά με το σημείο που βρίσκεται 2 εκατοστά κάτω από το χόνδρινο πλευρικό τόξο, έχουμε και το δεξί πλαϊνό όριο. Τέλος, το κατώτατο όριο του οργάνου βρίσκεται ανάμεσα στην άκρη από το χόνδρο του 10ου δεξιού πλευρού και το χόνδρο του 7ου αριστερού πλευρού. Ένα έξτρα tip αν είσαι φοιτητής ιατρικής ή νοσηλευτικής ή απλά αν είσαι περίεργος. Τα όρια μπορείς να τα βρεις πολύ εύκολα με επίκρουση. Τι είναι αυτό, σε ακούω να λες? Ξαπλώνεις τον ασθενή ανάσκελα, βάζεις τη μία παλάμη με ανοιχτά και τεντωμένα τα δάχτυλα στο περίπου εκεί που φαντάζεσαι ότι είναι το σηκώτη και με το δείκτη και το μέσο του άλλου χεριού σου χτυπάς το μεσαίο δάχτυλο του χεριού που έχεις πάνω στον ασθενή. Και εδώ ακούς τον ήχο. Ντουπ ντουπ. Πας λίγο πιο πέρα και κάνεις το ίδιο. Πιο πέρα το ίδιο. Ο ήχος αλλάζει ανάλογα με το τι βρίσκεται από κάτω. Αν από κάτω έχεις πνεύμονα, θα ακουστεί σε πιο ψηλό τόνο, επειδή ο πνεύμονας είναι γεμάτος με αέρα. Αν από κάτω έχεις το σηκώτη, ο ήχος θα ακουστεί πιο μπάσος, γιατί είπαμε ότι το σηκώτη είναι συμπαγές. Αν πας λίγο πιο κάτω και κάνεις το ίδιο στην κοιλιά, θα βρεις σημεία που ο τόνος γίνεται πάλι πιο ψηλός και άλλα που είναι πιο μπάσος. Εκεί πιθανόν έχεις πιάσει έντερο και ο ήχος στο κάθε σημείο εξαρτάται από το περιεχόμενο. Έτσι βρίσκεις τα όρια του σηκωτιού, αλλά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να βρεις και κάποια άλλα όργανα. Πίσω στα δικά μας τώρα! Για δική μας ευκολία, έχουμε χωρίσει το σηκώτη με νοητά όρια, ώστε να μπορούμε να το μελετήσουμε πιο εύκολα. Το έχουμε κόψει δηλαδή σε κομμάτια. Πάμε να τα δούμε! Ο πρώτος τρόπος που γίνεται ο διαχωρισμός είναι επιφανειακά. Από την πρόστια επιφάνειά του, δηλαδή από μπροστά, περνάει μία αναδίπλωση του περιτονέου που ονομάζεται δρεπανοειδή σύνδεσμος και το χωρίζει σε δύο άνισα τμήματα που λέγονται λοβή, έναν δεξιό και έναν αριστερό που είναι λίγο μικρότερος. Έπειτα ο σύνδεσμος συνεχίζει προς τα πάνω, όπου χωρίζεται στα δύο και σχηματίζει το στεφανιαίο σύνδεσμο του ύπατος. Στο σημείο εκείνο χωρίζεται και το περιτόνεο, οπότε στην πάνω μεριά υπάρχει μία επιφάνεια που δεν καλύπτεται από αυτό και ονομάζεται γυμνή περιοχή. Σε αυτό το σημείο το σηκώτη έρχεται σε άμεση επαφή με το διάφραγμα. Η οπίσθια επιφάνεια τώρα δεν φαίνεται, εκτός αν ξεριζώσεις το σηκώτη από τη θέση του και είναι λίγο πιο ζώρικη. Ο στεφανιαίος σύνδεσμος συνεχίζει προς τα πίσω με το δεξιό τριγωνικό και αντίστοιχα με τον αριστερό τριγωνικό σύνδεσμο. Ενώ ο στρογγύλος σύνδεσμος βρίσκεται στην κάτω μεριά του οργάνου και συνορεύει με την ελεύθερη άκρη του δρεπανοειδή. Fun fact! Ο στρογγύλος σύνδεσμος είναι ό,τι απέμεινε από την ομφαλική φλέβα που υπήρχε κατά την εμβρυϊκή ηλικία και που μετέφερε οξυγόνο από τον πλακούντα στο έμβριο. Ναι, η φλέβα που κάποτε έμπαινε στο σώμα σου από τον ομφάλιο λόρο, εκεί κατέληγε. Θα σε αφήσω να το χωνέψεις αυτό για λίγο. Ο φλεβώδης σύνδεσμος τώρα είναι και αυτός ανακατάλοιπο από την εμβρυϊκή ηλικία. Κάποτε λοιπόν εκτελούσε χρέη αγγείου με το όνομα φλεβώδης πόρος και δουλειά του ήταν να παίρνει μέρος του οξυγονωμένου αίματος από την ομφαλική φλέβα και να το παρακάμπτει, οδηγώντας το κατευθείαν στην καρδιά. Λίγο μετά τη γέννηση, ο φλεβώδης πόρος βγαίνει σε σύνταξη και κλείνει, ενώ τελικά αυτό που μένει είναι αυτό που ξέρουμε σήμερα σαν φλεβώδη σύνδεσμο, ο οποίος μπορεί συχνά να είναι συνεχής με το στρογγύλο σύνδεσμο. Αυτοί οι δύο σύνδεσμοι οριοθετούν τον αριστερό λοβό από την πίσω πλευρά του οργάνου. Έπειτα έχουμε ένα βαθούλωμα που λέγεται δεξιά οβελιαία άβλακα, στην οποία ακουμπάει η κάτω κύλη φλέβα, και άλλο ένα που λέγεται βόθρος της χολιδόχου κύστης. Αυτές οι δύο δομές οριοθετούν από την πίσω μεριά το δεξιόλογο.
Αν γυρίσουμε το σηκώτη λίγο πιο κάτω, θα δούμε ότι ανάμεσα στα δύο αυτά όρια που σχηματίζονται, υπάρχει μία μικρή δομή που λέγεται πύλη του ύπατος, από την οποία μπαίνουν στο σηκώτη η πυλαία φλέβα και η υπατική αρτηρία και βγαίνει από αυτό ο κοινός υπατικός πόρος. Θα δούμε στη συνέχεια τι είναι το καθένα από αυτά. Για την ώρα θέλω να εστιάσω σε κάτι άλλο. Οι πέντε τελευταίες δομές που ανέφερα οριοθετούν άλλους δύο λοβούς που είναι ορατοί μόνο από την πίσω μεριά, τον κερκοφόρο και τον τετράπλευρο. Μένοντας σε αυτή την επιφάνεια, θα παρατηρήσεις επίσης κάποια περίεργα βαθουλώματα. Φαντάζομαι ξέρεις ήδη πόσο στριμωγμένα είναι τα όργανα μέσα στο σώμα, έτσι? Και προσωπικά πιστεύω ότι δεν χαίρονται και ιδιαίτερα γι' αυτό. Anyway, αυτά τα βαθουλώματα λοιπόν είναι και τα σημεία επαφής του σηκωτιού με άλλα όργανα, τα οποία είναι το δεξί νεφρό με το επινεφρίδιό του, το στομάχι, τμήμα του δωδεκαδάχτυλου και τμήμα του παχαίου σεντέρου. Τώρα, ήξερες ότι το σηκώτι μπορεί να αναπλαστεί αν του αφαιρέσεις χειρουργικά ένα κομμάτι? Ακόμα και με το 25% της μάζας του μπορεί να ξαναγίνει όπως ήταν πριν. Ναι, περίπου σαν την ιστορία του Προμηθέα, αν και στην πραγματικότητα αυτό δεν μπορεί να γίνει επάπειρον. Πρόσεξε! Το σηκώτι λοιπόν αποτελείται από 8 ανεξάρτητα τμήματα, τα οποία τα διαχωρίζουμε με το σύστημα Κουινό. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, το τμήμα νούμερο 1 είναι και ο κερκοφόρος λοβός, ενώ έχουμε και εδώ δεξιό και αριστερό λοβό, οι οποίοι όμως σε αντίθεση με τον προηγούμενο διαχωρισμό, τώρα χωρίζονται με μία νοητή γραμμή που περνάει από την κάτω κύλη φλέβα και το βόθρο της χολιδόχου κύστης και λέγεται γραμμή του Κάντλι. Ο αριστερός λοβός χωρίζεται και αυτό στη μέση περίπου, με το μέσο κομμάτι του να αποτελεί το τμήμα 4, ενώ το πλάγιο κομμάτι του χωρίζεται ακόμα μία φορά οριζόντια, σχηματίζοντας έτσι από πάνω προς τα κάτω το τμήμα 2 και το τμήμα 3. Ο δεξιός λοβός από την άλλη χωρίζεται οριζόντια και κάθετα, σχηματίζοντας έτσι τους λοβούς 5, 6, 7 και 8. Από την πίσω μεριά τα τμήματα φαίνονται κάπως έτσι. Γιατί όμως όλο αυτό το μπέρδεμα? Και τι είναι τέλος πάντων αυτό που κάνει το κάθε τμήμα ανεξάρτητο? Για να το απαντήσουμε αυτό, πρέπει να πούμε δύο λόγια για την πύλη του ύπατος, όπως υποσχέθηκα πιο πριν. Η πύλη λοιπόν είναι ένα μικρό άνοιγμα από το οποίο μπαίνουν στο σηκώτι η πυλαία φλέβα και από μπροστά και αριστερά της η υπατική αρτηρία, ενώ από μπροστά και δεξιά της βγαίνει από το σηκώτι ο κοινός υπατικός πόρος. Ξέρω, μαζεύτηκαν πολλοί όροι, οπότε πάμε να τους πιάσουμε έναν-έναν. Η πυλαία φλέβα είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά αίματος από το πάνκρεας, τη σπλήνα, αλλά και το γαστρεντερικό σωλήνα. Πράγμα που σημαίνει ότι το αίμα που εισέρχεται από αυτήν στο σηκώτι είναι γεμάτο με θρεπτικά συστατικά από το φαγητό που τρως ή και άλλες ουσίες, όπως για παράδειγμα φάρμακα ή αλκοόλ. Από πολλούς δεν θεωρείται πραγματική φλέβα, ακριβώς επειδή δεν μεταφέρει κατευθείαν το αίμα στην καρδιά, αλλά ανταυτού κάνει αυτή την παράκαμψη μέσω του ύπατος. Ας πλησιάσουμε λίγο για να τη δούμε καλύτερα. Φτάνοντας λοιπόν στην πύλη του, η φλέβα χωρίζεται στα δύο και δίνει ένα παρακλάδι για το δεξιό και ένα για τον αριστερό λόβο, ενώ στη συνέχεια δημιουργούνται ακόμα περισσότερα παρακλάδια και για τα υπόλοιπα τμήματα. Το ίδιο περίπου συμβαίνει και με την υπατική αρτηρία, η οποία παρέχει στο σηκώτι αίμα πλούσιο σε οξυγόνο από την αορτή, αλλά και με τους χοληφόρους πόρους. Και εδώ λογικά κατάλαβες γιατί λέω ότι τα 8 αυτά τμήματα είναι ανεξάρτητα, έτσι? Σκέψου! Το καθένα από αυτά έχει τη δική του ιδιωτική φλέβα, αρτηρία και χοληφόρο πόρο. Και μιας που αναφέραμε τους χοληφόρους πόρους, ας δούμε λίγο τώρα την εκφορητική χοληφόρο οδό, δηλαδή το σύνολο των σωλήνων που μεταφέρουν από το εσωτερικό του σηκωτιού τη χολή προς τα έξω. Και ναι, σε αντίθεση με το τι πιστεύει λανθασμένα πολλοί κόσμος, η χολή παράγεται από το σηκώτι και όχι από τη χολιδόχο κύστη. Στην ενδοϋπατική χοληφόρο οδό, όπως είδαμε, ο κάθε πόρος μεταφέρει τη χολή που παράχθηκε από το αντίστοιχο υπατικό τμήμα και τέλος όλοι οι πόροι ενώνονται και σχηματίζουν τον κοινό υπατικό πόρο, ο οποίος βγαίνει από την υπατική πύλη. Συνεχίζοντας τώρα, βγαίνοντας από τον κοινό υπατικό πόρο, η χολή έχει δύο επιλογές. Δεδομένου ότι η δουλειά της είναι να βοηθάει στην πέψη λιπαρών τροφών, μπορεί να συνεχίσει προς το χολιδόχο πόρο και στη συνέχεια να εκριθεί στο δωδεκαδάχτυλο ή αν βρει κλειστή την έξοδο, να κάνει παράκαμψη προς τον κυστικό πόρο και να αποθηκευτεί στη χολιδόχο κύστη για να χρησιμοποιηθεί την επόμενη φορά που θα χλαπακιάσεις κάποιο μπέργκερ. Να πω εδώ ότι όπως έχουμε την ενδοϋπατική χοληφόρο οδό, έτσι έχουμε και την αντίστοιχη εξωϋπατική, η οποία αποτελείται από τον κοινό υπατικό πόρο, το χολιδόχο πόρο, τον κυστικό πόρο και τη χολιδόχο κύστη. Ωραία όλα αυτά! Το σηκώτι όμως δεν έχει ανάγκη να στείλει το χρησιμοποιημένο και γεμάτο διοξίδιο του άνθρακα αίματου προς τους πνεύμονες για να γίνει ανταλλαγή με οξυγόνο? Ναι, φυσικά!
Το ρόλο αυτόν τον αναλαμβάνουν οι υπατικές φλέβες, οι οποίες μεταφέρουν το βρώμικο αίμα από τον κάθε λοβό και στη συνέχεια ενώνονται και σχηματίζουν τη γνωστή, ελπίζω, κάτω κύλι φλέβα. Όπως αναφέρθηκε στο επεισόδιο με την καρδιά, η κάτω κύλι φλέβα ανεβαίνει προς τα πάνω και μεταφέρει το αίμα στο δεξιό κόλπο της και έπειτα στη δεξιά κοιλία, στην πνευμονική αρτηρία, στον πνεύμονα για καθάρισμα και τέλος στον αριστερό κόλπο, στην αριστερή κοιλία και ξανά στην αορτή για να ταΐσει εκ νέου με οξυγόνο όλο το σώμα. Και κάπου εδώ λέω να σταματήσω. Αρκετά σε ζάλισα για σήμερα. Χάλια μαύρα η ανατομία ξέρω, πολλές καινούργιες έννοιες και μέχρι να χωνέψεις τη μία έρχεται και σε βαρά η άλλη. Ελπίζω μόνο να μην με έχασες στη διάρκεια του βίντεο. Αλλά ακόμα και αυτό να συνέβει, μπορείς πάντα να μου γράψεις ό,τι μπέρδεμα ή απορία έχεις στα σχόλια. Απορίες όμως σε σχέση με το βίντεο, έτσι? Οποιασδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με την υγεία σου, όχι εδώ αλλά στο γιατρό σου. Αυτός ξέρει καλύτερα. Για τον ίδιο λόγο, να πω ότι το βίντεο αυτό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις μόνο αν θες να περιεργαστείς την ομίση κοταριά που έφεραν οι γονείς σου από το χασάπι για το αυριανό φαγητό, όχι για ιατρική διάγνωση. Και ναι, το παραδέχομαι, είμαι ψυχανόμαλη. Έχω περιεργαστεί κι εγώ σηκώτια που προορίζονταν να γίνουν στο φούρνο με πατάτες. Ναι, anyway. Αυτά λοιπόν είχα να πω για σήμερα. Αν σου άρεσε το θέμα, μπορείς να κάνεις like, σχόλιο και τα γνωστά. Ενώ αν θες και άλλο υλικό, στην περιγραφή έχω τα links για το Human Nature στα social media. Φιλάκια πολλά και stay tuned μέχρι το επόμενο βίντεο.